Σταθεροί στις προτιμήσεις τους φαίνεται πως είναι οι Έλληνες όσον αφορά το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και έτσι για μία ακόμη χρονιά το χοιρινό κρέας αναδεικνύεται σε βασιλιά των Χριστουγέννων με τους καταναλωτές να σπέβδουν να το προμηθευτούν και τους κρεοπόλες να βάζουν τη δική τους σε εορταστική πινελιά ώστε να ικανοποιήσουν και τον πλέον απαιτητικό πελάτη τους. Οι προτιμήσεις των Χριστουγέννων είναι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το χοιρινό. Προτιμάνε αυτούσια κομμάτια χοιρινού, όπως τηγανιά, μπριζόλες και είτε κάποιο κομμάτι που το κάνουν ήδη με τη δική τους συνταγή στο φούρνο, είτε παρασκευάσματα χοιρινού, κρεατοσκευάσματα, τα οποία έχουν τη δικιά μας πινελιά, σαν κρεοπόλες, που βάζουμε εμείς στη τέχνη μας, στη τεχνογνωσία μας, βάζουμε διάφορα υλικά τα οποία είναι φάμιλα με την λογική του Χριστουγέννων, δηλαδή νικόξινα αυτά ή κάποιες κρέμες τυριού ή κάποιες λιαστές, δηλαδή που είναι κάτι ιδιαίτερο διαφορετικό από τις άλλες ημέρες. Και προτιμάνε αυτά. Πάντως, όπως μας ενημερώνει σχετικά ο πρόεδρος του Σωματείου Κρεοπολών Θεσσαλονίκης, Νίκος Μπαλαμπανίδης, η αγορά των κρεατικών και των λοιπών αγαθών που θα κοσμήσουν το εορταστικό τραπέζι αναμένεται να κορυφωθεί τις προσεχείς ημέρες, με τους περισσότερους καταναλωτές να κάνουν έρευνα αγοράς και να ρωτούν για τις τιμές και λιγότερους να έχουν ήδη δώσει τις παραγγελίες τους. Παρατηρούμε γενικά μια ήσυχη προεορταστική περίοδο. Δηλαδή ο κόσμος ενδιαφέρεται, ρωτάει, αλλά ουσιαστικά οι παραγγελίες είναι μειωμένες. Δεν είναι σαν άλλες χρονιές, η αλήθεια. Όπως έχουμε συνηθίσει τα δύο τελευταία χρόνια. Αυτό που επισημαίνει ο κύριος Μπαλαμπανίδης είναι πως για το αρνητικό κλίμα δεν ευθύνεται μόνο το γεγονός της έλλειψης χρημάτων και των πολλών και δυσβάσταχτων οικονομικών υποχρεώσεων που έχει ο κάθε καταναλωτής, αλλά κυρίως η κακή ψυχολογία. Ο κόσμος έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από την καστροφολογία που διατυπανίζεται γενικά από όλους και από όλα, είτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε η κακή ψυχολογία, είτε όλο αυτό που γίνεται. Και αυτό δημιούργησε αυτό το αρνητικό κλίμα και έχει μία φοβία, ανασφάλεια, δεν έχει όρεξη. Παρατηρούνται όλα αυτά τα φαινόμενα από το πελατικό κοινό. Από την άλλη, όπως εξηγεί ο κύριος Μπαλαμπανίδης, μπορεί η γαλοπούλα να είναι και αυτή στα viral των Χριστουγέννων. Όμως επειδή είναι ακριβό προϊόν, το αγοράζουν σαφώς λιγότεροι σε σχέση με εκείνους που αγοράζουν χοιρινό, κοτόπουλο ή μοσχάρι. Πλέον κοιτάει σε πιο βασικό και πιο ουσιώδες φαγητό ο Έλληνας καταναλωτής. Γιατί η γαλοπούλα, η αλήθεια, ήταν κάτι το. Δηλαδή, να πάρει μια γαλοπούλα που είναι μέσα όρο στα 10 ευρώ το κιλό, 5-5,5 κιλά, και να δώσει 60 ευρώ, με την λογική θα πάρει ένα αρνάκι. Έτσι, που είναι πολύ πιο νόστιμο και πολύ πιο βαθό στα ελληνικά γούστα. Από την άλλη, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των κρεοπολών, οι τιμές του χοιρινού ποικίλουν και εξαρτώνται απόλυτα από την ποιότητα του κρέατος. Υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία και μεγάλη διαβάθμιση τιμολογιακή στη ποιοτική ταξινόμηση. Φανταστείτε ότι το κρέας έχει 7 κατηγορίες. Αυτό το ξέρουν πολύ λίγοι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να το πούμε, να μιλήσουμε εξ τα λόγια, έτσι. Ναι. Οπότε, αναλόγως με την ποιότητα, πωλείται και τιμή. Δηλαδή, μια διακύμανση τη πρώτη κατηγορία με τι 7 μπορεί να παίζει μέχρι και 4 ευρώ αυτή τη στιγμή διαφορά αγορά. Γιατί σε τόσο μεγάλη διακύμανση μιλάμε. Mm. Οπότε, μετά από εκεί πέρα, μπορεί να είναι κατεψυγμένο, που είναι ακόμη υποδιέστερο, μπορεί να είναι κατεψυγμένο κακή ποιότητα, που είναι ακόμη υποδιέστερο, και δύο, που η τιμή δεν μπορεί να καθοριστεί σε ένα συγκεκριμένο. Το παρήγορο τη υπόθεση είναι πω εδώ και περίπου 3 μήνες οι τιμές των κρεάτων παραμένουν σταθερές. Τη στιγμή που όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν παρατηρηθεί γενναίες αυξήσεις της τάξεως ακόμη και του 30%. Τα μέσο όρο, δηλαδή, αυξήσεις ήταν στο 20-25% και 30% σε κάποια προϊόντα μέχρι το καλοκαίρι και μετά υπήρξε μια εξομάλυνση. Δηλαδή, δεν είχαμε άλλη αύξηση. Γι' αυτό ότι μέσα στο τελευταίο τρίμηνο, και το λέω αυτό επίσημα, ότι δεν υπάρχει άλλη αύξηση στα κρεοπολία. Μάλιστα, ο κύριος Μπαλαμπανίδης τονίζει πως η κατάσταση θα παρουσιάζει εξομάλυνση και συνεχή βελτίωση το αμέσως προσεχές διάστημα. Κάτι που αναμένεται να φέρει, όπως ο ίδιος λέει, και πτώση στις τιμές των κρεάτων, με τους καταναλωτές να περιμένουν πώς και πώς τέτοια ευχάριστα νέα, διότι η τσέπη τους αδειάζει εν ρηπεί οφθαλμού από τη συνεχιζόμενη ακρίβεια.